Μπες μέσα ρε, μπες μέσα μη στον κόρα κάπου εκεί. Δες τα είπε με μπλέξατε, με δουλεύετε κιόλας. Λοιπόν, το προξενιό εστέφθη από πλήρη αποτυχία. Την άλλη φορά, κύριε Ευγένεια. Ένα σωρό οι ελεύθερες. Να. Ευχαριστούμε, μαμά, έκανες ό,τι μπορούσες. Λοιπόν, εγώ παιδιά φεύγω. Το καθήκον μου το έκανα. Τα καλύτερα είπα για τον γαμπρό, μέχρι φαινόμενο τον είπε. Γεια σας. Γεια σου, μαμά. Γεια σας, κύριε Ευγένεια. Γεια σας, αγόρια μου, γεια σας. Γεια σας. Ούτε στην Αμερική να πήγαινες, έλα, γεια. Λοιπόν, ας δούμε τώρα λίγο. Α, όχι, όχι, όχι. Δεν θα το ζήσουμε αυτό σήμερα. Τηλεόραση τέλος. Και τρίτη εθνική προτιμάνε να δουν παρά να καθίσουν μαζί μας. Έχω άλλα σχέδια σήμερα. Να θυμηθούμε τα παλιά. Τι κάναμε παλιά όταν ξεμέναμε οι τέσσερις μας, ε? Βλέπαμε μάτς. Δεν θυμάστε ότι παίζαμε θάρρος, η αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναπαίξουμε όπως τότε. Α, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Γυρίζουν εναντίον σου. Εγώ πάσω. Δεν θυμάστε τι ωραία περνούσαμε. Ναι, δεν μας αρέσουν. Βαριόμαστε τώρα. Ε, δεν έχουμε όρεξη. Ε, τώρα γιατί είσαστε σπαστικοί. Να παίξουμε όπως παλιά τότε. Έλα. Λοιπόν, Μάκη, πρώτος εσύ. Θάρρος ή αλήθεια. Δεν παίζουμε, Θανάση, καλύτερα που είναι και ακίνδυνος. Μα δεν μου λες τώρα, τι φοβάσαι, έχεις μυστικά από κανέναν. Λέγε, θάρρος ή αλήθεια. Έλα, άντε, αλήθεια. Για να δούμε. Σου έχω μια πολύ ωραία ερώτηση. Τι θα άλλαζες τη γυναίκα σου. Μα καλά και εσύ, τι θα άλλαζες τη γυναίκα του. Θα άλλαζες τίποτα σε μένα, Μάκη. Εγώ, αγάπη μου, τι να αλλάξω. Εσύ με άριστα το 10, παίρνεις 10 με τον. Μπράβο, Μάκη. Εγώ θα βάζα δύο τους τόλους. Βάλε και καημένα να υπάρχουν. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα άλλαζες τίποτα, τίποτα. Γι' αυτό δεν μου αρέσουν εμένα αυτές τις βλακίες. Όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Δεν μου αρέσουν αυτές με τα μακριά πόδια και τα μεγάλα βυζιά. Α, σ' αρέσουν τα μεγάλα. Όχι, όχι, πραγματικά εγώ συμφωνώ με τον Μάκη. Εγώ μη δω γυναίκα με μακριά πόδια και μεγάλα. Είναι σαν να δεν είναι. Παιδιά, το πιο σημαντικό πράγμα στο ζευγάρι είναι η ειλικρίνεια, λένε οι ψυχολόγοι. Καλά, αυτό το λένε οι εργένιδες ψυχολόγοι. Γιατί εμένα προτιμώ να μου λένε ψέματα. Είμαι πιο ευτυχισμένη. Με μικρά βυζιά, αλλά ευτυχισμένη. Παιδιά, δεν ανοίγουμε τώρα τηλεόραση, θα δούμε κανένα βυζάκι. Κανένα κολάκι. Σειρά σου, θάρρος ή αλήθεια. Έλα, Ελένη μου, τώρα θάρρος ή αλήθεια. Οχ, άντε, θάρρος, τι να κάνω. Να γδυθείς. Αυτό θέλει πάρα πολύ θάρρος. Ναι, ναι, όπως στρίψω εγώ, αργά, αργά. Παιδιά, σοβαρευτείτε, ελάτε τώρα. Ωραία, μπορείς να αλλάξεις. Αλήθεια. Άντε, αλήθεια. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, πήγες με καμία στο Λυκαβητό όταν τα είχαμε παλιά. Δεν καταλαβαίνω τι ερώτηση είναι αυτή. Τεχνίδι είναι, Διονύση μου, θα πεις ένα ναι ή ένα όχι και τέλος. Αν σου απαντήσω, θα με αφήσεις ήσυχο. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πήγα. Είδες τι εύκολο που ήτανε. Δεν νιώθεις καλύτερα τώρα που το έβγαλες από μέσα σου. Ναι, νιώθω πολύ καλύτερα. Ο μπαμπάς του το έφταιγε μαζί μου τα έβαλε. Ας μου πει κάποιος γιατί θέλει να γίνει μουσικός. Νομίζω ότι έχει ωραία φωνή, ότι γράφει ωραία τραγούδια. Γιατί είναι μεγάλη ψωνάρο, ο φίλος μου και του χρειάζεται μια καλή πλάκα για να συνέλθει. Να δηλώσουμε το όνομά του στον κύριο Βίζα, να το πάρω τηλέφωνο να πάει τη σύνθεσή του. Την άκουσα τη σύνθεσή του. Άσε καλύτερα, τη λυπάμαι την επιτροπή. Το βρήκα, ε! Άλλο θα του κάνουμε. Μισό λεπτό να βάλω εγώ απόκρυψη στο κινητό μου και θα τον κάνω. Έμα να σου πω, του χρειάζεται. Τι θα του κάνουμε. Άμα δεν συνέλθει και με αυτό, δεν θα συνέλθει με τίποτα. Ελάτε μαζί μου. Ναι. Ναι, γεια σας, ο κύριος Μάρκος Μαυροτσούκαλος. Ναι, ο ίδιος. Συγγνώμη που σας παίρνω τέτοια ώρα. Είμαι η γραμματέας του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου από το Ελληνικό Κέντρο Μουσικής. Ακούσαμε το demo σας και μας άρεσε πάρα πολύ και θα θέλαμε να σας φτιάξουμε ένα CD. Τι CD, ολόκληρο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτά θα σας τα πει ο ίδιος ο κύριος Παπαδόπουλος. Πότε μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού? Αύριο το πρωί. Απογευματάκι καλύτερα. Κατά τις 4. Απογευματάκι καλύτερα, κατά τις 4. Έγινε, σας περιμένουμε. Δεν το πιστεύω ότι το έφαγε. Καλά, μεγάλη σου πια ο Μάκης, ε. Όλα πια του αρέσουν στη Βίκη. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, ο Χριστιανός. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη είμαι, αγάπη μου, που εμείς είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Οπωσδήποτε. Τι είπες? Οπωσδήποτε, λέω. Α. Ναι, βέβαια, γιατί αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπο το δικό σου, ποιον θα έχεις, ε? Έτσι, έτσι. Και δεν πρέπει να θυμώνεις όταν σου λέει κάτι που δεν σου αρέσει, γιατί άμα είναι η αλήθεια, δεν πρέπει να θυμώνεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει, αγάπη μου, γιατί είσαι σαν ανοιχτό βιβλίο. Με έχεις ρημάξει το ξύλο, αλλά δεν θα το σχολιάσω.
Να μην είμαι μαζί σου, ανοιχτό βιβλίο. Έχω εγώ μυστικά από σένα. Τι ωραία που μυρίζεις. Καλά τώρα, άσε τις μυρωδιές. Πώς δεν έχεις μυστικά από μένα, αφού πριν μας είπες κάτω ότι είχες ένα μπλεξιματάκι όταν ήμασταν μαζί. Ποιο? Α, αυτό. Δεν το θυμάμαι. Ούτε που το θυμάμαι. Είναι σαν να μην έγινε. Ναι, αλλά έγινε. Και μην μου πεις ότι δεν θυμάσαι με ποιο κορίτσι πήγες. Αν θέλεις, πίστεψέ το, δεν θυμάμαι. Το πιστεύεις? Όχι. Δεν είπαμε ότι θα είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Βρε, λένε μου, τι θέλεις και ανακατεύεις στο παρελθόν? Δεν έχει καμία σημασία. Α, άρα έγινε, αλλά δεν θέλεις να μου το πεις. Μα τι να σου πω ότι έγινε, που δεν θυμάμαι, σου λέω τίποτα. Μια μακρινή ανάμνηση, έτσι ένα πράγμα δεν είναι. Έλα, βρε, Διονύση, πες μου. Έλα, βρε, λένε μου, τι να σου πω. Πες μου, βρε, αγάπη μου. Δεν έχω να σου πω. Μα πες μου τώρα που. Παπά, παπά, να πω. Πες. Πατέρα, μάντεψε. Τι, αποφάσισε να διαβάσει να μπει στο πανεπιστήμιο? Όχι, όχι. Με πήραν τηλέφωνο από μια δισκογραφική και μου είπαν ότι ξετρελάθηκαν με τον ντέμο μου. Α, μπράβο, Μάρκο μου. Και θέλουν, λέει, να μου κάνουν και CD. Τι CD, παιδί μου? Πράσινο. CD, ρε, πατέρα, με μουσική δική μου. Τέτοια ώρα βρήκα στο πουν, νυχτιάτικα. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν ωράρια. Τώρα δημιουργούν οι καλλιτέχνες με το που πέφτει νύχτα στα μπαράκια. Ναι, με το που σκάσει το πρώτο φως τους φεύγει η έμπνευση. Φαίνεται ακούσαν τη μουσική σου ρωμένη, γι' αυτό τους άρεσε. Εσύ δεν τρώγεσαι. Εγώ φταίω που στόπα. Τώρα δεν σε καταλαβαίνω, γιατί τον αποπήρες έτσι? Ήταν τόσο χαρούμενος. Λες να έχει ταλέντο. Να είμαι κι εγώ έτσι ο πατέρας του Χατζηγιάννη, ας πούμε. Να σου πω, ο πατέρα του Χατζηγιάννη. Είχαμε μια κουβέντα στη μέση, θα την αφήσουμε? Έλα, βρε, λέει μου, με την κουβέντα τώρα. Εδώ έχω να διαχειριστώ την καριέρα του παιδιού. Είναι παιδί θαύμα ή δεν είναι? Το παιδί είναι, ο πατέρας είναι. Μην ξαναρχίσει το ξύλο, δεν τα αντέξω. Μεγάλη, θα γίνεις πρώτος. Εγώ να κάνω δεύτερη φωνή. Όποιος επιμένει, στο τέλος θα καταφέρνει. Εγώ επιμένω και μουσική και σπουδές. Εβά, ο Μάρκος θα γίνει και ο γαμότος διάσημος. Αυτή η εταιρεία πάντως, το Ελληνικό Κέντρο Μουσικής, είναι πολύ γνωστή εταιρεία. Εγώ την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι εταιρεία με μεγάλες φίρμες. Μα προτσουκαλέει, θα γίνουμε διεθνείς. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ να σε καλιάσω. Έλα καλιά στον πατέρα σου. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανος. Όλοι είμαστε περήφανοι για σένα. Τι γίνεται? Παίζετε μακριά η δουρά. Όχι, παιδί μου, ειδοποίησαν τον Μάρκο από μια δισκογραφική ότι θα του κάνουν CD. Wow. Άντε πάμε τώρα, γιατί θα αργήσουμε. Στις 4 ώρα θα πάμε μαζί. Και δεν θέλω αντιρρήσεις. Άμα δουν νέο καλλιτέχνη, τον κλέβουνε. Εσύ θα ασχολείσαι μόνο με την τέχνη σου. Τα άλλα, άστα σε μένα. Μάρκο, έχω να σου πω κάτι σημαντικό. Τι έγινε, αδερφούλα? Δεν το περίμενες, έτσι? Εσύ δεν με έλεγες επαναστάτη της αυλής? Τώρα τι λες? Τίποτα δεν λέω. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Αυτό να λες. Αυτό θα λέω. Έτσι. Έβα, Έβα, Έβα. Το μάθαμε. Ποιο? Αυτό για τον Μάρκο. Πολύ κουλέ. Τι στυλ τραγουδάει? Pop, rock, hip hop, trip hop, electro rock. Κάτι τέτοιο. Τραγουδάει ωραία η αποφωνή κορμάρα, γιατί μια κορμάρα την έχει. Τέλος πάντων, βιάζομαι. Τα λέμε μετά. Να σου πω εσένα. Ξέρεις τι έκανες? Ηρέμησε, πότε? Με τις πλάκες σου. Ξεσηκώθηκε όλη η οικογένεια στο σπίτι. Νομίζουν ότι έχουν τον superstar, το μεγάλο ταλέντο. Έλα ρε, παίζεις τέτοια πλάκα. Αλλά είσαι τόσο γαϊδούρη. Όχι, είμαι, είμαστε. Ήσουν και εσύ εκεί. Εγώ? Είπα εγώ να κάνουμε πλάκα. Όχι, αλλά γέλασε όταν την κάναμε. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ούτε όμως είπες και τίποτα στον καημένο τον Μάρκο χθες το βράδυ. Χθες βράδυ κοιμόντουσαν όλοι. Σήμερα το πρωί? Δεν τον είδες σήμερα το πρωί? Τον είδα. Δεν πιστεύω να του πες τίποτα για πλάκες και τέτοια. Είσαι μεγάλο γαϊδούρι. Την επόμενη εβδομάδα θα τον στείλω περιοδία στην επαρχία. Έλεσα, αυτό εδώ πέρα πώς θα λέει, εδώ κάτω ή από πάνω? Και κάτω θα σε αντερβήσεις, καλύτερα στους ώμους. Και για πού ετοιμάσκες για να έχουμε κανένα ερώτημα? Θα πεις μαζί μας στη δισκογραφική εταιρεία? Άντε, άντε, αλλού ξημερωμένος. Σήμερα είναι το ραντεβού. Ναι, αυτό, το ραντεβού. Με τη θρησκευτικού. Ναι, αλήθεια, πώς την είπα από αυτήν? Α, καλά, ούτε το όνομά της δεν θυμάται. Όχι, κάνει πώς δεν το θυμάται. Λουκία Λουκά. Α, Λουκά, θα θυμάμαι το Λουκά. Και πού θα πάτε πρωινιάτικα? 12 η ώρα έχουμε ραντεβού. Πού θα πάτε μεσημεριάτικα, για ψαράκι? Ρομαντικά δεν είπατε ότι είναι? Ψαράκι με κεριά, αφεντικό, χάλια. Λοιπόν, θα πάμε για βαρκάδα. Τι θα κάνεις? Θα πάμε, λέω, για βαρκάδα. Μα θα μας δώσει ο Κοσμάς σε μια βάρκα εκεί πέρα να πάμε για. Ήτανε να μην βάλει πλώρητα, αφεντικό. Γι' αυτό ντύθηκες έτσι ελαφρά και σπορτίβ, να είσαι έτοιμος να τραβήξεις κουπί. Δεν την πνίγεις κιόλας να γλιτώσεις τα παιδιά καμιά ώρα μάθημα? Έλα, ρε. Έλα, ρε, βάλτε λίγο ποιήση στη ζωή σας, λίγο ρομάντζο. Ναι, είδαμε και το αφεντικό που βάλε ρομάντζο, τι έπαθε. Κάικι. Α, σώπη στο Μάρκο και η δισκογραφική εταιρεία. Για λέγε, αδερφέ. Ωραίος. Πολύ ωραίος. Φεύγω. Πού πας από τώρα, θα φύγει? Ναι, βρε, αδερφέ. Μέχρι να πάω στη Μαρίνα, να ρίξω τη βαρκά μέσα, κάνω κουπιά. Να σου πω, μην πας όμως έτσι να σου φάει το γαϊδούρι το ψωμί. Για να λιγάκι έτσι να σε πηγαίνει σε ναυάγιο. Μπορείς
σε ένα βάγιο να πάει. Γιατί άμα του δει βάρκα έτσι που είναι τα χάλια του, μπορεί να βουλιάξει από μόνη τη. Κρυάδε. Λοιπόν, φεύγω. Εντυπώ. Φεύγω κι εγώ. Εσύ που πας, έχεις γύρισμα στον Αρναούτογλου? Όχι, έχω γύρισμα στο Σουμουσού. Πώς δουλειές κάνεις εσύ, ρε? Θα βγάλω κανένα μεροκάμα τα αφεντικό, να κάνω κανένα κομπαρσιλίκι. Με αυτά που μου δίνετε εδώ δεν βγαίνω. Απορώ εσείς με μια δουλειά πώς βγαίνετε. Εγώ 7 και είμαι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Φωτή. Ελένη μου. Ανήσυ μου. Πάμε μαζί στο σούπερ μάρκετ, έχω μια ώρα κενή. Θα πάμε, μωρό μου, πολύ ευχαρίστω, αλλά εσένα σ' αρέσει να ψωνίζεις μόνη σου. Ναι, αλλά σήμερα σε αποθύμησα και λέω, δεν πάμε μαζί. Καλά έκανες, αλλά δεν μπορώ να φύγω, είμαι μόνος μου, ο μικρός έφυγε γιατί έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις και ο αδερφός μου έχει το ραντεβού με τη Λουκία. Μπράβο, μπράβο. Σήμερα μπορεί να ξεκινήσει μια ειλικρινή σχέση. Γιατί το πάνω, όπως είπαμε, στις σχέσεις είναι ειλικρίνεια. Ναι. Λοιπόν, μωρό μου. Τι λοιπόν, Ελένη μου? Χθες είχαμε μείνει εκεί που θα μου έλεγες με ποια πήγες. Δεν το ξέχασες. Ξεχνιόνται αυτά. Εξάλλου εσύ δεν είσαι σαν το Μάκη που πιστεύει ότι αυτές οι κουβέντες για το παρελθόν γυρίζουν εναντίον του κτλ. Δεν γυρίζουν, ε? Όχι, καθόλου. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω το τοπίο, να μην υπάρχει καμιά σκιά ανάμεσά μας. Και τέλος η κουβέντα. Ελένη μου, γίνεσαι φορτική. Σορκίζομαι πως δεν θα θυμώσω, ούτε θα σε ξαναρωτήσω τίποτα. Έλα, βράγα, τι τα θέλεις τώρα αυτά? Αλλιώς θα σε ρωτάω συνέχεια μέχρι να σπάσεις και να τα ξεράσεις όλα. Ελένη μου, άκουσε να σου πω κάτι. Και θα φωνάζω και με στο μαγαζί. Σε παρακαλώ, μην φωνάζεις. Ελένη, άκουσε με. Σήμερα είναι μια ειδική ημέρα. Ο γιος μας έχει ραντεβού στη δισκογραφική εταιρεία. Ο αδερφός μου έχει ραντεβού με τη Λουκία. Γιατί να μην χαρούμε κι εμείς ένα άνθρωπο? Είπα εγώ να μην χαρούμε. Ένα ονοματάκι θα μου πεις και τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν θα θυμώσεις. Τι να θυμώσω, παιδάκι μου, για πράγματα που έχουν γίνει πριν από τόσα χρόνια. Απλώς με τρώει περιέργεια. Καλά λοιπόν. Το κορίτσι που εκείνο το βράδυ, όπως είπε, είχα πάει στο Λυκαβιτό. Ναι. Λέγεται. Ναι. Λέγεται. Αχ, προσπαθώ να θυμηθώ και μου διαφεύγει τώρα. Προσπάθησε λίγο παραπάνω. Προσπαθώ. Είναι το κορίτσι αυτό, λέγεται. Έλα. Δεν προσπάθησε όμως πολύ. Προσπαθώ, αλλά αυτό το όνομα δεν πηγαίνει εύκολα. Λέγεται Βίκη. Ποια Βίκη? Η Βίκη, η κουμπάρα μας. Αυτή είναι η Λυκαβιτού. Καμιά φορά η αλήθεια είναι πολύ κακό πράγμα για τους μεγάλους. Τους κάνει να τσακώνονται με τους φίλους τους, ακόμα και να χωρίζουν.